Λοιπόν, βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι 11 λεπτά ακριβώς μετά από τις 11. Η Μαρκέλα Μικέλη είναι μαζί σας και τώρα είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλά εσείς? Καλή χρονιά να έχουμε. Πώς το βλέπετε το καινούργιο χρόνο το 2021? Πώς να το βλέπω? Δεν είναι ευχάριστα όλα αυτά που συμβαίνουν. Από τη μια οι πανδημίες, από την άλλη η οικονομική καταστροφή. Η οικονομική καταστροφή, η οποία θα είναι, βλέπετε, χειρότερη από την περίοδο των μνημονίων? Δηλαδή θα φτάσουμε να λέμε τι καλά που ήμασταν το 2014 και το 2015? Κοιτάξτε, η οικονομική καταστροφή θα είναι ανάλογη προς το μνημόνιο, θα φέρει και αυτή. Και αυτή η καταστροφή, επειδή έχει ανέβει ήδη το εξωτερικό χρέος της χώρας 2,16 του ΑΕΠ, θα φέρει μνημόνιο. Γιατί πάνω από 1,60 οι χώρες δεν δανείζονται του ΑΕΠ. Ναι. Όταν έχεις εξωτερικό χρέος πάνω από 1,6 του ΑΕΠ, οι αγορές δεν σε δανείζουν, σε θεωρούν αναξιόπιστο κράτος. Επομένως, πιστεύω ότι σε μνημόνιο οδηγούμεθα μετά τη λήξη της πανδημίας. Υπάρχει τώρα μια επιείκεια με χαμηλά επιτόκια σε όλη την Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η επιείκεια, της οποίας κάνει χρήση ο κύριος Μητσοτάκης και δανείζεται από τις αγορές χρήματα, τα οποία όμως αυξάνουν, επαναλαμβάνω, το χρέος της χώρας. Ναι. Στο τέλος, όταν τελειώσει, έρθει ο λογαριασμός και τελειώσει η πανδημία, θα βρεθούμε με ένα πελό. Ναι. Έτσι έγινε και το 2009 με τα μνημόνια. Είχε ανέβει το χρέος πολύ και ήταν απαγορευτικό για να βγεις στις αγορές, να δανειστείς. Από την άλλη βλέπουμε ότι όλοι είναι μουδιασμένοι. Δεν ξέρω, περιμένουν το εμβόλιο. Περιμένουν ότι κάποια στιγμή θα φύγει ο κορονοϊός και όλα θα πάρουν τους παλιούς ρυθμούς τους, αλλά εμείς και πριν δεν είχαμε και κανένα ρυθμό αξιοζήλευτο. Εντάξει, τώρα η Ελλάδα είναι μια κοινωνία που δεν είχε ποτέ μέσα της δύναμη. Ο τουρισμός ήταν μια κάποια δύναμη τους θερινούς μήνες, η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν πάντα ευκαιριακή η αντιμετώπιση σε όλους τους τομείς. Ούτε βιομηχανία έχει η Ελλάδα, ούτε κρατική μηχανή έχει η Ελλάδα, σοβαρή. Ο κάθε Έλληνας κοιτάει να διοριστεί στο δημόσιο για να σωθεί, κάπως έτσι, ή αναχωρήσει το εξωτερικό για να διεκδικήσει μια καλύτερη μοίρα. Δεν υπάρχει δυναμική στην οικονομία μας καμία. Ούτε υπήρχε δηλαδή παλαιότερα. Ναι. Παλαιότερα υπήρχε. Αλλά και τελευταία δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι το οποίο θα μπορούσε να φέρει μια τέτοια δυναμική. Εσείς που τα παρακολουθείτε και είστε με το κόμμα σας έτσι 30 χρόνια στην πρώτη γραμμή και τα παρακολουθείτε από πρώτο χέρι. Και κάθε εβδομάδα κάνετε και τις δικές σας εκπομπές, τώρα στο YouTube, παλαιότερα στα κανάλια. Βλέπετε να έχει μπει έτσι ένα λιθαράκι για να αλλάξει κάτι? Όχι, σας λέω, γιατί τα μεν κόμματα είναι παθογενή, έχουν πελατειακή μόνο συσχέτιση με τον κόσμο. Ναι. Η σχέση τους με τον κόσμο είναι δηλαδή καθαρά να σου διορίσω, να σε διευκολύνω, να σε εξυπηρετήσω. Τα μεν κόμματα άρα δεν πρόκειται να διορθωθούν ποτέ, γιατί βασίζουν στην πελατειακή σχέση την ύπαρξή τους. Ο δε κόσμος, σας λέω, έχει διαλέξει δύο δρόμους. Ή να ανέβει στο δημόσιο να βολευτεί, ή να φύγει έξω. Εξωτερικό. Ναι, ναι. Δεν κάθεται να αντισταθεί. Ναι. Να αντισταθεί, να κάνει μια επιχείρηση. Πολύ λίγοι είναι οι Έλληνες που τολμούν να ανοίξουν μια επιχείρηση. Και αυτοί που άνοιξαν στην εστίαση τώρα δίνουν τα κλειδιά στον κύριο Άδωνη. Και σιγά σιγά τη χάνουν από τα χέρια τους την επιχείρηση. Δεν είναι μόνο η εστίαση. Σε
σε όλους τους τομείς οι επιχειρήσεις βάλλονται. Βάλλονται. Άμα ανοίξεις μια επιχείρηση, όλο με τη λεωφορεία έχεις δώσε πάρε, έχεις με τις υπηρεσίες του κράτους, έχεις, πρέπει να είσαι με το χέρι στη τσέπη να δίνεις. Δυστυχώς ακόμη από αυτές τις, από τα τάτα κόμπλεξ, δεν έχουμε γλιτώσει από αυτά τα κόμπλεξ. Δεν έχουμε απαγκιστρωθεί ακόμη από τον αόρατο συνέτερο. Όχι, όχι. Παρακολουθώ ότι έχετε θέσεις για όλα τα θέματα, δηλαδή και για τα εθνικά θέματα έχετε θέση, και για τα νομοσχέδια που πέρασαν, όπως αυτό που φέρνει αλλαγή στην τοπική αυτοδιοίκηση έχετε θέση, και για την στάση της αντιπολίτευσης και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της υπόλοιπης αντιπολίτευσης, η οποία δεν ακούγεται τον τελευταίο χρόνο, έχετε θέση. Η αυτοδιοίκηση είναι ένα έγκλημα που κάνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης. Θέλει να επαναφέρει την ενισχυμένη. Δηλαδή, όταν παίρνεις 43% σε μια εκλογή για δήμαρχο ή για περιφέρεια, να κερδίζεις τα 3/5, το 60% δηλαδή, των συμβούλων. Δηλαδή να παίρνεις συμβούλους παραπάνω από αυτό που ψηφίζει ο κόσμος. Οπότε να έχουμε ένα δήμαρχο και ένα δημοτικό συμβούλιο που να κάνει απολύτως ό,τι θέλει, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Σε πολλές περιπτώσεις δεν κάνουν ούτε καν οι δήμαρχοι αυτά που θέλουν. Κάνουν κάποια θέματα τα οποία τους έρχονται έτσι πακέτο, ας πούμε. Εντάξει, άλλο λέω εγώ τώρα, ότι είναι σωστό να κυβερνάει η μειοψηφία. Διότι αυτό συμβαίνει τώρα. Ναι. Συμβαίνει. Όταν έχεις 43% είσαι μειοψηφία είσαι. Μειοψηφία δεν είσαι πλειοψηφία. Είναι σωστό να παίρνεις το 60% των συμβούλων. Δηλαδή σου παίρνει 20% από τον αριθμό των δημοτικών συμβούλων, στο χαρίζει. Τον αφαιρεί από τους άλλους συνδυασμούς και τον δίνει σε ένα υποτίθεται για την κυβερνησιμότητα που λένε. Δηλαδή για να κυβερνάς τον Δήμο. Ναι. Καταλάβατε. Αλλά σήμερα τα προβλήματα των Δήμων θέλουν συνεργασία, δεν θέλουν αυταρχισμό. Δηλαδή αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι δεν λείπει η ικανότητα να κυβερνάς. Λείπει η ικανότητα να συνεργάζεσαι. Αυτό λείπει. Είναι πολύ, πολύ πιο ουσιώδες από το να κυβερνάς, είναι να συνεργάζεσαι. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουν, γιατί δεν βλέπουμε η συνεργασία σε κανένα επίπεδο να προωθείται. Ναι, ναι, αλλά είναι λάθος αυτό, γιατί αν η Ελλάδα αποκτήσει κουλτούρα συνεργασίας, θα αλλάξει τελείως η πολιτική από πολιτική και συγκρουσιακή, θα γίνει συνθετική. Θα γίνει σύνθεση, δηλαδή, αντί να βρίζει το ένα κόμμα το άλλο και να κοκορομαχούν στα κανάλια, θα αρχίσουν να συμπληρώνει το ένα το άλλο, να βοηθάει το ένα το άλλο. Θα αρχίσουν όπως το εξωτερικό, δηλαδή, μια αλληλοσυμπλήρωση. Δεν υπάρχει τέτοια πόλωση όπως είναι εδώ στην Ελλάδα. Στη Γερμανία ποτέ δεν είχαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Πάντα οι κυβερνήσεις της Γερμανίας ήταν 2-3 κομμάτων. Ενώ εδώ ο κύριος Μητσοτάκης παρουσιάζει ότι αν δεν βγει ένα κόμμα στην κυβέρνηση είναι συμφορά. Ότι θα μείνει ακυβέρνητη η χώρα. Δηλαδή θέλει να είναι ανεξέλεγκτος. Και επινοεί κάτι τέτοιους νόμους, με εκλογικούς νόμους που να του κάνουν δώρο βουλευτές, δημοτικούς συμβούλους, περιφερειακούς συμβούλους. Να μεταφέρει δηλαδή τις μειοψηφίες, τις λαϊκές, σε κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες. Αυτό είναι λάθος, γιατί τελικά θα έρθει το άλλο κόμμα μετά, θα καταστρέψει το έργο του προηγούμενου, γιατί όλα τα κόμματα, αν προσέχετε, όταν παίρνουν την κυβέρνηση, λένε βρήκαν χάος. Γιατί λένε βρήκαν χάος? Ακριβώς γιατί έχουν τη διάθεση να γκρεμίσουν το έργο του προηγούμενου, ότι ξεκινάνε από το μηδέν. Ενώ όταν υπάρξει μια απλή αναλογική και μια κουλτούρα συνεργασίας,
θα σκέπτεται κανείς πώς θα συμπληρώσει, πώς θα συνθέσει, όχι πώς θα τα διαλύσει όλα για να δείξει ότι μόνο αυτός μπορεί. Ναι. Είναι άλλη κουλτούρα. Ισοδέω είναι πολύ πιο σημαντικό να ξέρεις την πολιτική, να συνεργάζεσαι, παρά να κυβερνάς. Κυβέρναγε και ο Παπαδόπουλος, αλλά ήταν χούντα. Να συνεργάζονται δεν μπορούν. Που είναι το κρίσιμο. Αυτό είναι το κρίσιμο για να ποιοτικά να αναβαθμιστεί μια δημοκρατία. Η κουλτούρα της συνεργασίας. Που υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά δεν ξέρω τι κακοδαιμονία είναι, δεν τη θέλουν στην Ελλάδα. Οι Μητσοτάκηδες και οι Τσίπρες δεν τη θέλουν, γιατί προσδοκούν ενός αντός αρχή. Δηλαδή προσδοκούν την απόλυτη εξουσία. Βλέπετε το ενδεχόμενο να ανοίγουν οι κάλπες μόλις αρχίσει να μπαίνει έτσι σε μία σειρά ο εμβολιασμός? Δηλαδή βλέπετε εκεί το καλοκαίρι ή αρχές του φθινοπόρου να έχουμε κάλπες? Ακούστε, κάλπες θα έχουμε όταν αρχίσει να σφίγγει η Ευρώπη να ζητώντας λιτότητα και σφίξιμο του ζωναριού. Εκεί δεν θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Όσο τώρα δανείζεται και δανείζεται και κάνει το γαλαντόμο και δίνει, κάθεται. Ελέγχει και τα ΜΜΕ και παρουσιάζει τον εαυτό του επικοινωνιακά υψηλό. Οπότε δεν έχει πρόβλημα. Όταν όμως του αρχίσουν και του ζητούν φόρους και θυσίες και λιτότητα, εκεί η ευνίδια θα κάνει κίνηση εκλογών. Ναι. Εκεί θα κάνει ευνίδια κίνηση εκλογών. Τώρα οι εκλογές βέβαια μπορεί να επιταχυνθούν στην Ελλάδα αμέσως μετά το Πάσχα και για λόγους ελληνοτουρκικών. Ναι. Μπορεί να επιταχυνθούν διότι επιμένουν οι Γερμανοί να πέσει υπογραφή για το Αιγαίο. Αχα. Η οποία υπογραφή είναι ανάλογη με τον Σκοπίων. Κάτι τέτοιο υποχωρητικό από πλευράς Ελλάδος ζητούν από την κυβέρνηση και αυτό φοβάται να το βάλει μόνο στο Μητσοτάκης. Έχει αρχίσει τώρα ο Μητσοτάκης και κατεβάζει ένα Βαγγέλη Βενιζέλο, κατεβάζει του Λοβέρδους, θα πάρουν και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία σε μια προσπάθεια να μιλάνε για Χάγη, για την ανάγκη να λύσουμε με ειρήνη τις διαφορές μας και όχι με πόλεμο. Ναι. Πολεμούν να δημιουργήσουν ένα τέτοιο κλίμα φιλιρηνικό, ότι ήρθε η ώρα δηλαδή ενός συμβιβασμού με την Τουρκία. Αυτό προσπαθούν, αλλά οπωσδήποτε οι ξένοι αξιώνουν υπογραφή αυτή να είναι, σε αυτή την υπογραφή να είναι σύμφωνο και τα δύο μεγάλα κόμματα. Γι' αυτό πιθανόν να δούμε εκλογές και κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας μαζί. Πιθανόν να δούμε και αυτό, το οποίο... Ταυτίζονται οι απόψεις τους στα ελληνοτουρκικά, στα εξωτερικά θέματα? Σε όλα ταυτίζονται. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τη συσκευασία που λήγουν σε διαφορετικά χάρτια τη συσκευασία, στην ουσία της πολιτικής ταυτίζονται σε όλα. Σε τι δεν ταυτίζονται? Μνημόνια η Νέα Δημοκρατία, μνημόνια και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έλεγε όχι στην Ευρώπη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά ναι στην Ευρώπη. Ναι στις βάσεις των Αμερικάνων η Νέα Δημοκρατία, ναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, και εδώ τώρα λένε στις διερευνητικές ναι, λένε. Ναι σε όλες, βέβαια λένε μόνο για την υφαλοκρηπίδα, αλλά πώς μόνο για την υφαλοκρηπίδα που από ό,τι άκουσα ακόμη και σήμερα, τώρα μετέδωσε ο Skype πριν από λίγο, ότι από την καγκελαρία εκεί, από τη Μέρκελ, είπανε ότι τα ελληνοτουρκικά είναι διμερή. Δεν τα θεωρούν ευρωτουρκικά, δηλαδή ότι η Ευρώπη πρέπει να συζητήσει με την Τουρκία. Ναι. Η Ελλάδα έχει προβλήματα με την Τουρκία. Η Γερμανία υποβαθμίζει τα προβλήματα που έχουμε με την Τουρκία και δεν τα θεωρεί ευρωτουρκικά, τα θεωρεί ελληνοτουρκικά, διμερή. Ταυτόχρονα όμως υποβαθμίζει και τη χώρα. Γιατί δεν μας θεωρεί ισότιμο μέλος.
κάνοντας μια τέτοια δήλωση. Τίποτα, δηλαδή από μια πλευρά επίδειξης αλληλεγγύης και στήριξης. Αυτοί θέλουν να πουλήσουν τα υποβρύχια τους στους Τούρκους, να πάρουν τα λεφτά τους. Καταλάβατε. Φρονώ λοιπόν ότι είναι ίδια κόμματα ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά το ξένο παράγοντα. Όσον αφορά την εξάρτηση από τους ξένους Αμερικανούς και Γερμανούς. Και πιστεύω ότι θα θελήσουν να δημιουργήσουν και στα κανάλια ένα κλίμα υπέρ του συμβιβασμού, ότι ήρθε η ώρα αυτή η έχθρα που έχουμε με την Τουρκία να εξομαλυνθεί. Δεν μπορούμε όλες οι γενιές να ζούμε. Να λήξει βεντέτα, σαν να λέμε. Ναι, ναι, πάνε ένα τέτοιο πράγμα να κάνουν. Και άκουσα προχθές ένα κοτάκι δημοσιογράφο εκδότη της Εστίας, Μανώλης Κοτάκης, είναι δεξιός δημοσιογράφος είναι, ο οποίος είπε ότι θα δείτε, λέει, όσο πλησιάζουμε προς τη συμφωνία με τους Τούρκους, φωνές που έχουν κάποιες αντιρρήσεις να τις κόβουν από τα κανάλια και να εμφανίζονται μόνο σύμφωνοι με αυτό που πάνε να υπογράψουν. Όπως λέει και με τα Σκόπια, ενώ αρχικά μιλούσαν κάποιοι εναντίον της συνθήκης των Πρεσπών, όσο πλησιάζαμε στην ψηφοφορία στη Βουλή, κοπήκανε όλοι οι αντιρρησίες από τα κανάλια που ήταν αντίθετοι με τις Πρέσπες. Ναι. Το ίδιο λέει θα συμβεί και τώρα. Δηλαδή ότι τα ΜΜΕ οργανώνουν μια δολοπλοκία για να περάσει η μειοδοσία του Αιγαίου. Είναι πολύ θλιβερό αυτό, γιατί είναι από τα χίλια. Προφανώς μιλάτε τώρα για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Αθήνας, τα 4-5 μεγάλα κανάλια που είναι πανελλαδικής εμβέλειας και 1-2, άντε 3 να είναι και οι εφημερίδες πια που έχουν απομείνει. Το Βεντζέλο, για να λέει υπέρ της Χάγης. Εδώ ξέρουμε ότι στη Χάγη, η Χάγη τι κάνει, πολιτική μεσόωρου τηρεί. Πολιτική μεσόωρου, δηλαδή ζητάει η Τουρκία 50, εμείς δεν ζητάμε τίποτα. Δώστε 25 να τελειώνουμε. Καταλάβατε, αυτή είναι η Χάγη. Ναι. Η Χάγη είναι από ό,τι ζητούν δίνει τα μισά. Η Ελλάδα δεν ζητάει τίποτα. Έχουμε καταφέρει να ζητάει μόνο η Τουρκία. Και βάζουν τον Βενιζέλο τώρα, όπως τότε με τον έμφυα που τον έβαλαν να χρεώσει όλη την Ελλάδα με έμφυα να καταστρέψει την ιδιοκτησία του κόσμου, πάει τώρα να καταστρέψει τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδος. Τι να πω, δεν ξέρω γιατί το κάνει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος αυτός, ενώ είναι αξιόλογος σαν πολιτικός, μορφωμένος, αναλαμβάνει κάποιους ρόλους που δεν είναι τόσο όμορφοι. Δεν είναι, δεν ξέρω. Γιατί απέχετε από τα κανάλια και από τις πολιτικές συζητήσεις, κύριε Λεβέντη? Έπαψαν να σας καλούν? Πώς? Έχουν πάψει να σας καλούν στα κανάλια? Εμένα... Έχω καιρό να σας δω. Ακούστε κάτι, εμένα 40 χρόνια. Εγώ στην πολιτική υπάρχω 40 χρόνια. Ναι, μα 30 χρόνια είναι το κόμμα σας. Τα 36 από αυτά. Ναι. Ήμουνα χωρίς καμία πρόσκληση από κανένα κανάλι. Ναι. Σε κάτι μικρά κανάλια πήγαινα στην επαρχία και μιλούσα. Αυτή ήταν η συμμετοχή μου. Τώρα στις εκλογές, μετά τις εκλογές του 19, προηγήθηκε μια διαφωνία μου εκεί με τον Αμερικανό πρέσβη και με τον Γερμανό, που γιατί μου είχαν ζητήσει να ψηφίσει η Ένωση Κεντρών Πρέσπες. Δεν υπάκουσα και άρχισα η δίωξη εναντίον της Ένωσης Κεντρών, με αποτέλεσμα 6 μήνες πριν τις εκλογές σχεδόν κανένα κανάλι να μην μας φιλοξενήσει. Σχεδόν κανένα κανάλι. Από τα Sky, Αντένα, αυτά τα κανάλια. Καταλάβατε. Οπότε τώρα επικρατεί απόλυτη σιωπή. Τώρα είναι σιωπητήριο, είναι χούντα, δικτατορία. Αυτή είναι η εικόνα των τηλεοράσεων. Γιατί όλες οι τηλεοράσεις ανήκουν ή στο ΣΥΡΙΖΑ ή στη Νέα Δημοκρατία. Κυρίως Νέα Δημοκρατία κατά 80%. Δηλαδή ο Αντένα, Νέα Δημοκρατία, Sky, Νέα Δημοκρατία, ο Αλφα ήταν παλιά ΣΥΡΙΖΑ, τώρα πήγε Νέα Δημοκρατία για να σώσουν το μάρι τους. Το ΣΑΡ δεν παίζει ό,τι να είναι, δεν έχει έργα βάζει, δεν έχει εκπομπές πολιτικές. Ή έρθει νέο Ζούλας, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, από το πρωί μέχρι το βράδυ
βγάζει υπουργούς, πού θα βγούμε. Πάει, τελείωσαν τα κανάλια. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει το κόντρα μόνο του Κουρί, αυτό το παλιό. Ναι. Αυτό έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν τυχόν γίνουν εκλογές, κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές, θα κατέβει Ένωση Κεντρών. Βέβαια. Εξακολουθείτε να έχετε τα στελέχη σας, τα γραφεία σας, μιλάτε. Εννοείται. Συνεχίζουμε κανονικά τις προσπάθειές μας. Και έχουμε αρχίσει και βάζουμε εκπομπές σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Τις εκπομπές που κάνουμε τις μεταδίδουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα, σχεδόν. Ωραία. Ό,τι μπορούμε κάνουμε για να υπάρξει η φωνή του κέντρου, γιατί θεωρούμε ότι και η δεξιά και ο ΣΥΡΙΖΑ γκρεμίζουν αυτή τη στιγμή, καταστρέφουν τη χώρα. Και τον ΠΑΣΟΚ το βλέπουμε διαλυμένο, θα πάει εχθές είχε το ΑΗ εφημερίδα ένα γκάλωπ ότι 9 στους 10 πασοξίδες θέλουν να πάνε δεξιά. Ναι. 9 στους 10 έγραφε ο ΑΗ εφημερίδα θέλουν να πάνε δεξιά, ένας μόνο στους 10 θέλει να πάει αριστερά. Άρα το διαλύσανε το ΠΑΣΟΚ πια. Πολύ κράτησε και αυτή η φάρσα, γιατί στο ΠΑΣΟΚ άλλο τίποτα που το να διορίζουν και να κάνουν σκάνδαλα δεν είχαν άλλη δυνατότητα αυτά τα 50 χρόνια που ταλαιπωρούν τη χώρα. Καταλάβατε. Ενώ ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ είναι καλός, είναι δημοκρατικός κόσμος. Οι ψηφοφόροι λέτε. Το κόμμα σαν κόμμα είναι διεφθαρμένο δυστυχώς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα. Χάρηκα που σας ακούσαμε, χάρηκαν και οι ακροατές, γιατί τους έλειψε η φωνή σας και ο τρόπος που τα λέτε. Και ξέρετε ότι το μικρόφωνο μας είναι ανοιχτό για να ξαναμιλήσετε και να τα ξαναπείτε όλα όσα θέλετε στον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ. Ορίστε. Την περιοχή σας την αγαπώ, λέω, πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σε όλες, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Βασίλης Λεβέντης λοιπόν ήταν μαζί μας, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών.